Πάμε να βρούμε τον κύριο Νίκο Καπραβέλο τώρα, διευθυντή ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου. Γιατρέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Καπραβέλο. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου, κυρία Αναστασοπούλου και στους συνεργάτες σας. Είναι τελευταία μέρα του Ιουνίου. Θέλω να σας πω καλό καλοκαίρι, αλλά θέλω ταυτόχρονα να βάλω και ένα ερωτηματικό. Θα είναι ένα καλό καλοκαίρι σε ό,τι αφορά τον COVID ή θα πάμε πολύ ψηλά στα κρούσματα και μες τον Ιούλιο, κύριε Καπραβέλο? Κυρία Αναστασοπούλου, δυστυχώς το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το έκτο κύμα ξεκίνησε πιο νωρίς, μας εξέπληξε και εμάς, το περιμέναμε. Λέγαμε ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει και είπαμε ότι προσέξτε τα ακραία χαλαρωτικά μέτρα, δηλαδή η μη ελέγχη της εισόδου της χώρας και η κατάργηση της μάσκας μπορεί να μας φέρουν προ αδιεξόδου. Αλλά αυτό δεν μπορούσαμε να τα αποφύγουμε, κύριε Καπραβέλο. Παγκοσμίως έγινε αυτό. Τι να κάναμε, εμείς τα λέγαμε, εμείς είμαστε εδώ μια όαση. Τα κλείνουμε όλα. Κύριε Οικονόμου, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Έχουμε 30.000 θανάτους. Η χώρα μας γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Άρα, επομένως, δεν μπορώ να πω ότι επειδή το κάνουν οι άλλοι, πρέπει να το κάνουμε και εμείς, κύριε Οικονόμου. Αλλά εδώ βλέπετε... είμαστε μια χώρα που ζει από τον τουρισμό. Έρχονται τουρίστες, πούμε, όχι, φορήστε μάσκα, βγείτε έξω. Τι τους πούμε. Κύριε Οικονόμου, σε καμία χώρα δεν υπάρχει μάσκα αυτή την ώρα. Να σας πω, κύριε Οικονόμου. Εάν θέλουμε πραγματικά να ελέγξουμε την πανδημία, πρέπει να βάλουμε κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Δεν μπορεί τι να είδους πρωτόκολλα, δηλαδή τι να κάνουμε. Πρέπει να επιστρέψει η μάσκα, λέτε, γιατρέ. Ένα λεπτό, κύριε Αναστασοπούλου, διότι το θέμα δεν είναι μόνο τα κρούσματα. Εμείς είχαμε ανησυχητική εικόνα στο νοσοκομείο μας στη χτεσινή εφημερία. Δηλαδή? Είχαμε 100% αύξηση των προσελεύσεων. Είχαμε 500 με 600% αύξηση των εισαγωγών. Με COVID. Δεν είναι πλέον τα κρούσματα. Είναι πλέον αραγκαζόμαστε. Αδειάσαμε χειρουργική κλινική. Οι επιπτώσεις πλέον και στους υπόλοιπες παθήσεις αρχίζει να έρχονται. Μας παρουσιάζει μια εικόνα πιεστική, δηλαδή, πάλι. Αυτό μας λέτε. Πιεστική. Τι μου λέτε επομένως? Γιατί να μην βάλουμε υγειονομικά πρωτόκολλα. Τόσο βαριά νόσηση, γιατρέ, μισό λεπτό. Εμείς είχαμε καταλάβει ότι αυτές οι παραλλαγές τώρα 5 και 6 προκαλούν πολύ πιο ήπια συμπτώματα και νόσηση σε σχέση με την όμικρον 2, τη δέλτα και ούτω καθεξής. Τα αντίθετα, κύριε Αναστασοπούλου, τα αντίθετα. Προσέξτε με, είναι η χειρότερη παραλλαγή. Και σε εμβολιασμένους, γιατρέ. Και σε εμβολιασμένους, τα χειρότερες. Καταρχάς, σας συγχαρώ, κύριε Πρωτοσάλτε, να σας συγχαρώ που φοράτε μάσκα, καταρχάς. Πραγματικά μου δημιουργείται μια εικόνα πάρα πολύ καλή και σας συγχαίρω γι' αυτό. Δυστυχώς δεν μας ακούσανε για την τέταρτη δόση, κύριε Πρωτοσάλτε. Δηλαδή οι εισαγωγές μας ήταν οι περισσότερες πάνω από 70 χρονών. Δηλαδή οι επιπτώσεις είναι στις μεγάλες ηλικίες και δυστυχώς κανείς από αυτούς που εισήχθαν χτες στο νοσοκομείο μας δεν είχε κάνει την τέταρτη δόση. Δεν μας ακούσανε δηλαδή για την τέταρτη δόση. Ξέρετε, ένα από τα χαρακτηριστικά της όμικρον παραλλαγής είναι ότι παρακάμπτει τη φυσική και την τεχνητή ανοσία, δηλαδή ξαναμολύνονται οι άνθρωποι και παρακάμπτει και τα εμβόλια. Άρα προτείνετε μέτρα, κύριε Καπραβέλο, για να το καταλάβουμε. Προφανώς. Και τι είδους μέτρα να είναι αυτά? Για να έχουμε ένα πολύ ήρεμο καλοκαίρι. Εμβολιασμός άνω των 60 υποχρεωτικός. Δεν πάνε, ρε παιδιά, άνω των 60. Εντάξει, μετά τα αρρωστήσουμε. 17% έχει πάει. Δεν πάνε. Δεν το κάνει το ζόρι, το βάλεις κάτω. Να σας πω, από τη στιγμή που ο πληθυσμός δεν προστατεύεται, κύριε Οικονόμου, θα πρέπει, είχαμε, ξέρετε, και κάποιους τουρίστες χτες, τουρίστες ξένων χωρών, ναι, οι οποίοι ήρθαν με εμπείρετο. Δηλαδή έτσι θα πάει και ο Ιούλιος, γιατρέ. Δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν, εγύρισαν όμως τα ξενοδοχεία τους. Υπό την επίβλεψη του ΕΟΔΗ. Οπότε παρακολλήσουν και άλλους, λέτε. Μάλιστα. Το πρόβλημα αρχίζει και παίρνει μεγάλες διαστάσεις και πριν γίνει τσουνάμι που θα μας καταστρέψει με τους σκληρούς δείκτες, μάλιστα, τώρα να ληφθούν κάποια μέτρα ανώδυνα. Αυτά που βλέπω και στο πάνελ σας, δηλαδή μάσκες παντού και ας βάλουμε ένα τεστ, είτε rapid, είτε PCR, στους τουρίστες μάλιστα που έρχονται στη χώρα. Κλείνουμε εδώ, κύριε Καπραβέλο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Με την υποχρεωτικό. Πάνε αυτά, Μαρία, τώρα τέλειωσαν αυτά. Πλήρωσε κανένα. Τι να πληρώσει. Τώρα μην πάρει και πόνους πίσω εκλογικό. Να το. Μην πάρει και ένα κατασάρικο. Γι' αυτό δεν μπήκε για να πληρώσει ο κόσμος. Μπήκε για να πιεστεί ο κόσμος. Είμαστε υπέρ των προστήμων. Αυτά πληρώθηκαν πάντως. Αγαπητέ μου, σήμερα θα τρελαθούμε τελείως. Επειδή θα τρελαθούμε τελείως. Μην παίρνει το πρόστιμο ή δεν βάζει το πρόστιμο. Το πρόστιμο μπαίνει για να πιέσει. Συγγνώμη, παιδιά. Α, είστε γαλαντόμοι να πληρώνει ο ταξιούχο δηλαδή. Εσύ ήσουν υπέρ από το θυμάμαι. Υπέρ του να μπει του πρωτοπρόστιμου ω πίεση. Ω μέσο πίεση, παιδιά. Για να πάει ο άνθρωπο εκεί. Εάν πήγαινε όλο να εμβολιαστεί, δεν πήρε πρόστιμο. Τα ίδια θα λέμε. Πρόστιμο που δεν πληρώνεται γίνεται κομμωδία. Μην το βάζει καθόλου. 100 εκπομπέ για αυτό το θέμα και τώρα λέμε εντάξει, δεν πήρε. Έτσι, αυτή τη βάση το συζήτηκε και η κυβέρνηση από ό,τι κατάλαβα. Άρα έλεγε στο συνταξιούχο δεν θα πληρώσει. Πήγαινε εμβολιαστή. Δεν του λέει αυτό, ρε παιδί μου, αλλά η βάση αυτή ήταν. Τώρα μην κοροδευόμαστε. Πλήρωσε κανένα. Μόνο εμεί πληρώνουμε, ορίστε. Λοιπόν.